Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυριακή σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Και περνάμε να δούμε τα σημερινά μας θέματα. Φόβους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, καθώς όπως καταγγέλουν, η κυβέρνηση με την μέθοδο των αναστολών οδηγεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς την κατάρρευσή του, σπρώχνοντάς το παράλληλα προς την ιδιωτική κατεύθυνση. Ήδη πολλοί εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή στρέφονται ατομικά με μηνύσεις κατά των διοικητών των νοσοκομείων για την υπογραφή τους στις αναστολές εργασίας. Φόβους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας, καθώς όπως καταγγέλουν, η κυβέρνηση με τη μέθοδο των αναστολών οδηγεί το Εθνικό Σύστημα προς την κατάρρευσή του, σπρώχνοντάς το παράλληλα προς την ιδιωτική κατεύθυνση. Και βέβαια όλα αυτά που λένε για αναπλήρωση του προσωπικού είναι πολύ δύσκολο και σε βάθος χρόνου. Έξω για να αφήνει να αναπληρώσει τις θέσεις αυτές. Μπορεί να βρουν κόσμο σε διοικητικές θέσεις, είτε νοικιαζόμενους, εργαζόμενους από εταιρείες, κάτι που εμείς το απευχόμαστε, είτε επικουρικό προσωπικό ή σε κάποιες τεχνικές ειδικότητες, αλλά ιατρικό, νοσηλευτικό και λίγο παραϊατρικό προσωπικό, εκεί είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αντικαταστάτες. Το φλέγον ήταν ότι τους πετάνε εκτός συστήματος χωρίς μισθό, κάτι που δεν προβλέπεται από πουθενά. Αυτό βέβαια θα. Κάνετε κάτι γι' αυτό, έχετε προσφύγει για. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ήρθε λίγο να τη δημοθεί και από το κομμάτι των αναστολών εργασίας προσωπικούς. Από ό,τι καταλάβαμε δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός από το Υπουργείο ούτε για προκηρύξεις, ούτε για το πώς θα καλυφθούν τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, το πώς θα μπορέσει το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Και το πιο τραγικό κατά τη γνώμη μας είναι ότι πάνω στα συντρίμια της υγείας και σε επιδημικά κύματα έρχεται να πατήσει η κυβέρνηση για να περάσει τους σχεδιασμούς της, οι οποίοι σχεδιασμούς είναι να βάλει ιδιώτες μες στα νοσοκομεία σε πάρα πολλά κομμάτια της λειτουργίας του νοσοκομείου και να τους δώσει όλα αυτά τα φιλέτα. Ότι θα μπουν οι ιδιώτες στο χώρο. Να σας πω, ήδη και με την τροπολογία η οποία καταέφθηκε, θα δούμε συνεργεία ιδιωτών να καλύπτουν τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιώτες το κομμάτι των εργαστηρίων, μικροβιολογικά εργαστήρια κτλ. Τα οποία βλέπετε ότι πατήσανε πάνω σε όλο αυτό για να περάσουν σχεδιασμούς στους οποίους τους είχαν χρόνια και δεν μπορούσαν να τους εφαρμόσουν. Και τώρα ήρθε σαν όριμο φρούτο όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε εδώ να διεκδικούμε άλλα πράγματα. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, τη μονιμοποίηση αορίστου της καθαριότητας, του επικουρικού, του ΑΕΔ που εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται σε ομοιρία ανανέωσης. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Διότι βρήκαμε πριν 18 μήνες ένα ΕΣΥ το οποίο ήταν τελείως διαλυμένο εν ώψη COVID, προσλήφθηκε προσωπικό με διάφορες νοσοεργασίες. Η αλήθεια να λέγεται, το μόνο που θα κάνουν είναι να μπουν συνεργεία μέσα για να αναλάβουν τη σύντηση, τη φύλαξη και την καθαριότητα. Αυτό που είχαν σκοπό που εμείς παλέψαμε τόσο καιρό για να μην συμβεί, από τη μία μέρα στην άλλη θα συμβεί. Το λοιπόν προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό θα προσληφθούν σε δεύτερο χρόνο, όχι μία του μηνός, κάποιοι εκεί που θα υπάρξουν. Δηλαδή, στους γιατρούς δεν πρόκειται να βρει κανείς, πανελλαδικός, ποιος γιατρός έρθει για 3 μήνες. Όταν βγάζουν προκήρυξη και βγαίνει άγωνη. Μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένονται και οργανώνονται από την ΠΟΕΔΗΝ την ερχόμενη εβδομάδα στις 8 Σεπτεμβρίου εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, Πέτρος Κετικίδης, ενώ μίλησε και για τις ατομικές προσφυγές που κάνουν οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή, οι οποίοι στρέφονται με μηνύσεις κατά των διοικητών των νοσοκομείων για την υπογραφή τους στις αναστολές εργασίας. Εμείς έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Όλα τα είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση. Και άρα συνεχίζονται τους αγώνες. Εμείς σαν ομοσπονδία καταθέσαμε. Όμως όλοι οι συνάδελφοι θέλουν για σιγουριά ή και γιατί, ξέρετε, όταν είσαι απελπισμένος κάνεις και κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το καλώς νοούμενο συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι, το τι θα κάνουμε.
Εμείς κάναμε για να προστατεύσουμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη μας. Από εκεί και μετά έχει το δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος ή το κάθε σωματείο να πάει και ξεχωριστά να κάνει προσφυγή. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε. Οι προσφυγές μήπως στρέφονται και εναντίον του σωματείου σας? Όχι. Εναντίον του σωματείου μας, γιατί εμείς βγάζουμε σε αναστολή κάποιον. Αυτά δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αυτό που μαθαίνουμε κι εμείς, ναι, υπάρχουν μηνύσεις κατά των διοικητών για την υπογραφή της αναστολής εργασίας. Μάλιστα. Κατά των διοικήσεων των νοσοκομείων, λοιπόν. Των νοσοκομείων, γιατί μάλιστα τον μπαλάκι έπεσε στους διοικητές των νοσοκομείων. Ο διοικητής έχει την ευχέρεια, μπορούσε κάλλιστα να κάνει ό,τι κάνει και η διοικήτρια της Δράμας, η οποία αποποιήθηκε των ευθυνών της, δεν υπέγραψε κανένα μα κανένα ραβασάκι. Και γιατί είπε ότι το νοσοκομείο μου έχει ανάγκη από εργαζόμενους και δεν υπέγραψε ούτε ένα ραβασάκι. Ο δικός μας ο διοικητής υπέγραψε όλα. Έτσι λένε. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα. Μπορεί σήμερα να μου το θυροκολλήσουν. Δεν ξέρω. Μπορεί και σε άλλους συναδέλφους να το θυροκολλήσουν. Εμείς είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες και θα είμαστε εδώ μέχρι ότου δικαιωθούμε, μέχρι ότου καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια έναν υπάλληλο να τον βγάζεις και να μην του δίνεις το ελάχιστο του μισθού του. Είναι αδικία, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο. Εξαθλίωση. Αυτά σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας και περνάμε στο επόμενο θέμα. Το τελευταίο 24ωρο στην Κεντρική Μακεδονία 4 πολίτες εξαπατήθηκαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβαν δήθεν από τράπεζα και τους αφαίρεσαν συνολικά πάνω από 8.000 ευρώ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή τα περιστατικά αυτά εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τη μέθοδο ηλεκτρονικής αλίευσης προσωπικών στοιχείων ή αλλιώς phishing. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τη μέθοδο ηλεκτρονικής αλίευσης προσωπικών στοιχείων ή αλλιώς phishing. Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο στην Κεντρική Μακεδονία, 4 πολίτες εξαπατήθηκαν μέσω παρόμοιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβαν δήθεν από τράπεζα και τους αφαίρεσαν συνολικά πάνω από 8.000 ευρώ. Στα μηνύματα αυτά, οι επιτίδιοι με διάφορα προσχήματα, όπως ενημέρωση στοιχείων, ασφάλεια λογαριασμού, προτρέπουν τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που προσομοιάζει με αυτές των τραπεζών. Στη συνέχεια, ζητούν την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, αριθμούς τραπεζικών καρτών και κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία οι δράστες υποκλέπτουν μόλις αυτά συμπληρωθούν από τους πολίτες. Για το θέμα αυτό, ο προϊστάμενος γραφείου τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας είχε μιλήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Επιλογές, επισημένοντας τον τρόπο λειτουργίας των επιτίδιων. Με μηνύματα από δίθεν τράπεζες. Για πέστε μας λίγο, τι πρέπει να προσέχουμε? Υπάρχουν αρκετοί πολίτες οι οποίοι έχουν δεχτεί είτε SMS στο κινητό τους είτε email, το οποίο είναι δήθεν από τράπεζα, έχει δηλαδή κάποιο σήμα από τράπεζα ή και το email ή και το όνομα του email προσομοιάζει έτσι με το όνομα κάποιας γνωστής τράπεζας. Εκεί το SMS, το email γράφει ότι η κάρτα σας έχει μπλοκαριστεί ή ότι για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας ή ότι παρατηρήθηκε κάποια ύποπτη δραστηριότητα. Και σε αυτό το μήνυμα περιέχει κάποιο link το οποίο προτρέπει να το πατήσει έτσι ο πολίτης, όπου το link αυτό πατώντας το θα μας οδηγήσει σε μια σελίδα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την επίσημη σελίδα της τράπεζας και εκεί μας ζητάει να βάλουμε τους κωδικούς μας και το όνομα χρήστη, δηλαδή το password και το username, το οποίο στη συνέχεια το υποκλέπτουν αυτό οι απατεώνες, καθώς η σελίδα αυτή δεν είναι η σελίδα της τράπεζας, αλλά είναι μια ψεύτικη σελίδα, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την επίσημη σελίδα. Και έτσι λοιπόν, με τους κωδικούς και το όνομα χρήστη, μπορούν να μπουν στο λογαριασμό και να από εκεί να αφαιρέσουν χρήματα, να μεταφέρουν χρήματα
και έτσι να ζημιωθεί ο πολίτης. Με την παραπάνω μέθοδο, οι επιτίδιοι αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών και αφαιρούν αμέσως χρηματικά ποσά. Ενώ ο προϊστάμενος του γραφείου τύπου της ελληνικής αστυνομίας ευιστά την προσοχή των πολιτών και συμβουλεύει να μην επιλέγουν τους προτινόμενους συνδέσμους, να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς επίσης και να απευθύνονται στη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς στους πολίτες είναι ότι σε καμία περίπτωση να μην πατήσουν το link, καθώς έτσι θα μπορέσουν εύκολα να πιστούν ότι είναι από κάποια τυχόν τράπεζα, να ενημερώσουν την αστυνομία, να πάρουν στο 100, να αναφέρουν αυτό το περιστατικό, να ενημερώσουν τον περίγυρό τους και επίσης να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS και το email. Φυσικά βέβαια να μην απαντήσουν ποτέ σε αυτά τα μηνύματα. Αυτό που επίσης έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα είναι ότι ακριβώς με την ίδια μεθοδολογία, αντί όμως για τράπεζα, φαίνεται ως αποστολέας κάποια από τα social media, κάποιο λογαριασμό δηλαδή που μπορεί να έχουμε στα social media. Εκεί πάλι σου λένε να πατήσεις ένα σύνδεσμο, σου ζητάνε και εκεί το username και password και έτσι σου χακάρουν το λογαριασμό. Mm-hmm. Και στη συνέχεια ζητάνε χρήματα προκειμένου να ξαναέχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πατάμε το link, σε καμία περίπτωση δεν απαντάμε σε αυτά τα μηνύματα και διαγράφουμε το μήνυμα. Και προσωπικά στοιχεία, κωδικούς κλπ. Τράπεζα δεν θα μας ζητήσουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Έχετε περιπτώσεις και από την περιοχή μας για αυτές τις αποδίθεν τράπεζες, για αυτά τα μηνύματα? Ξέρετε, αυτά τα SMS και τα email στέλνονται αυτό που λέμε μαζική αποστολή, δηλαδή μπορεί να έρθει στον καθένα μας. Mm. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι σε όλη την επικράτεια και σε πολίτες τόσο αιρών μπορεί να έχουν έρθει, αλλά και σε όλη την επικράτεια έχουν σταλεί. Και γι' αυτό και μάλιστα και εμείς ως ελληνική αστυνομία και μέσα από τα social media που έχουμε, τους επίσημους λογαριασμούς που έχουμε, προσπαθούμε και εκεί έτσι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο προκειμένου να ενημερώσει τον περίγυρό του, καθώς πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό το link και συνέχεια να πέσει θύμα αυτών των απαταιών. Και θα επιστρέψουμε στο χώρο της υγείας, καθώς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κύριο Γιάννη Αγοραστό. Κύριε Αγοραστέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σπυρίδων, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Το τελευταίο διάστημα, τα γενικά τα νοσοκομεία όλης της χώρας μοιάζουν με ένα καζάνι που βράζει. Το ίδιο γίνεται και εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Θα ήθελα λίγο αρχικά να μου πείτε, από τη στιγμή που γίνανε οι αναστολές, αυτή τη στιγμή εσείς σε νοσηλευτικό προσωπικό, πώς είναι το δυναμικό σας και πώς ανταπεξέρχεστε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία βιώνουν ένα μεγάλο πρόβλημα σε υγειονομικούς. Του είχαμε επισημάνει εδώ και ένα μήνα ότι αν πραγματικά εφαρμοστεί η αναστολή για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα είναι εμβολιασμένοι, υποχρεωτικότητα δηλαδή, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το είχαμε επισημάνει, κάναμε αρκετές κινητοποιήσεις και πράγματι βγήκαμε αληθείς. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας έχουν μπει πάνω από 110-120 συνάδελφοι σε αναστολή, μεγάλος αριθμός για επαρχιακό νοσοκομείο. Το πρώτο επαρχιακό νοσοκομείο της Ανατολικής Μακεδονίας Κεντρικής είναι η Δράμα, δεύτερη ερχόμαστε εμείς και μετά από πίσω από εμάς έρχεται η Καβάλα. Σε αριθμό αναστολών. Πράγματι, αυτή τη στιγμή μας λείπουν αυτοί οι συνάδελφοι. Με το ζόρι αυτή τη στιγμή βγαίνουν τα προγράμματα. Θεωρώ ότι σε πολλά τμήματα δεν είναι προγράμματα ασφαλείας αυτά. Είναι σαν να ήμασταν πάντα σε απεργία, πάντα σε έλλειψη, με έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει πραγματικά ελλείψεις τρομακτικές. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις κλινικών αυτή τη στιγμή, ώστε να βρεθεί και το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς που παραμείναμε στο χώρο της υγείας και αναγκαζόμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κρίσιμο τώρα σημείο, γιατί είναι η καμπύλη, ζοριζόμαστε. Διότι φορτωθήκαμε όλο το κομμάτι, δεν έχουμε άδειες,
Δεν ξέρουμε αν κάποιος νοσήσει πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να λείψουμε να πάρουμε μία μέρα κανονική άδεια να πάμε κάπου, γιατί και εμείς έχουμε οικογένειες. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας έχουν περάσει τα πανεπιστήμια. Θέλουμε να πάμε να διδακτοποιήσουμε. Είναι δύσκολα. Και δύσκολο και το έργο να τα απεξέλθουμε, διότι αυτόματα μειωθήκαμε και σε αριθμό. Κάθε μέρα COVID να δουλεύεις. Στο τμήμα COVID που είστε εσείς, έχετε μειωμένο προσωπικό? Και από εμάς έχουν φύγει σε αναστολή κάποια άτομα. Θα δούμε πώς μπορούν να συμπληρωθούν αυτά τα άτομα. Σας λέω, οριακά βγαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν λέω οριακά, οριακά. Αν συμβεί σε οποιονδήποτε κάτι, θα πρέπει να έρθει κάποιος να δουλέψει με ένα ρεπό, να καλέσουμε από το σπίτι. Δηλαδή, είναι, τα πράγματα ζορίζονται, όπως και να το κάνουμε. Ήταν λάθος αυτή η αναστολή. Θεωρώ ότι για μένα προσωπικά ήταν λάθος. Διότι ναι, πολλοί υγειονομικοί μπήκαν σε αναστολή τελικώς. Ήταν, διοικειωθήκαμε και ως Ποεδίν, που θυμόστε καλά ότι λέγαμε ότι περίπου 10.000 υγειονομικοί στον χώρο της υγείας θα μπουν σε αναστολή. Αυτή τη στιγμή περίπου 6.000 με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας είναι υγειονομικοί της δευτεροβάθμιας περίδοξης, δηλαδή των νοσοκομείων, χωρίς να συμπεριλάβουμε ακόμη τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια και στο ΕΚΑΒ. Προχθές ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Κετικίδης, είχε πει ότι καταφεύγουν και σε ατομικές μηνύσεις εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή προς τους διοικητές των νοσοκομείων που έχουν υπογράψει αυτές τις αναστολές τους. Εδώ στις ΣΕΡΕΣ έχουμε τέτοιες περιπτώσεις? Κοιτάξτε να δείτε, το σωματείο δεν έχει ασφαλωθεί με αυτό το θέμα καθόλου. Γνωρίζω όμως ότι κάποιοι οι οποίοι είναι σε αναστολή συμβουλεύονται από τους δικηγόρους τους και πράττουν τα ανάλογα ότι τους κάνει δικηγόρο. Δεν ασχολήθηκε δηλαδή το σωματείο προσωπικά με δικηγόρους. Ως σωματείο και εφόσον μας εκπροσωπεί η Ομοσπονδία μας, έχουμε καταθέσει αγωγή κατά αναστολής της απόφασης της υποχρεωτικότητας, η οποία θα εκδικαστεί, όπως είπε και ο κ. Κετικίδης, στις 8 του Οκτώβρη. Εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή από τους συναδέλφους μας, όσοι έχουν πάρει χαρτιά αναστολής, να μας τα επιδώσουν ώστε να τα στείλουν, να τα στείλουμε στην Ομοσπονδία μας για να καταθεθούν στην αγωγή 8 του μηνός. Θα υπάρχουν και αύριο κινητοποιήσεις εργαζόμενοι έξω στο Γενικό Νοσοκομείο, αυτοί που είναι σε αναστολή, γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω προσωπικά, δεν μου είπε κάποιος κάτι, αλλά θεωρώ ότι ίσως υπάρξουν. Ναι. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας το πω. Κύριε Αγοραστέ, στο παρελθόν έχετε μιλήσει πολλές φορές και εσείς ο ίδιος προσωπικά και τώρα βγαίνει ακόμη πιο έντονο αυτό στην επιφάνεια. Τα περί ιδιωτικοποιήσεων είναι κάτι που σας απασχολεί? Βλέπετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση? Κακά τα ψέματα, κυρία Σπυρίδων. Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Κάποια κομμάτια του χώρου του νοσοκομείου να προχωρήσουν στους ιδιώτες. Και πάνω απ' όλα είναι η υποστηρικτική μονάδα. Ποιοι είναι η υποστηρικτική μονάδα στο νοσοκομείο? Είναι η σύντηση, η φύλαξη, η καθαριότητα. Και βλέπουμε τώρα ότι προχτές ψηφίστηκε η τροπολογία το πώς θα λειτουργήσουν από αύριο οι διοικήσεις των νοσοκομείων με το προσωπικό που έχει, που έχει βγει σε αναστολή. Μάλιστα, τους δίνει και το δικαίωμα, ακόμη και στο διοικητικό προσωπικό, είτε είναι στο λογιστήριο, είτε είναι στις προμήθειες, είτε είναι στο γραφείο κίνησης, να προσλάβουν με σύμβαση έργο εργαζόμενους να προσφέρουν αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει και, θα γίνουν και συμβάσεις με το ΕΚΑΒ, θα γίνουν συμβάσεις με τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, ώστε να φέρνουν τις εισαγωγές. Να παίρνουν και τα εξιτήρια και να κάνουν και τις μετακινήσεις στα νοσοκομεία με συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα με τα ασθενοφόρα. Θα μπουν μέσα δηλαδή πράγματι από μεθαύριο ή εργολάβοι μέσα στα νοσοκομεία. Σιγά σιγά αυτό ανοίγει ένα παραθυράκι ώστε στο άμεσο μέλλον να μπουν πράγματι κάποιοι ιδιώτες μέσα ή να δώσουν ένα κομμάτι, ένα φιλέτο των νοσοκομείων σε ιδιώτες. Ανοίγει η πόρτα δηλαδή. Και δεν είναι στην ουσία μόνο το εμβόλιο. Αυτό ήταν το πρόθυμα. Σιγά σιγά θα δούμε πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και πράγματι όμως αυτά ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν τα περιμέναμε μέσα στην πανδημία να συμβούν. Θα θεωρούσαμε ότι στο δεύτερο χρόνο ίσως αργότερα να συμβούν. Και όμως συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζεται κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα σαν ΠΟΕΔΗΝ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης?
αυτή πράγματι στις 10 του μηνός θα γίνει η μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, παραμονή της έκθεσης. Όπως κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα καραβάνι σωτηρίας της υγείας. Θα ξεκινήσουμε 8 η ώρα από το Ιπποκράτιο με πορεία μπροστά από όλα τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης και θα καταλήξουμε στο Υπουργείο Μακεδονία και Θεσσαλονίκης. Εμείς αύριο θα βγάλουμε ανακοινώσεις σε όλους τους εργαζόμενους, όσοι θέλουν να παρευρεθούν στη Θεσσαλονίκη, ώστε αν υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός, ακόμη και να αναβλώσουμε λεωφορείο ώστε να παρευρεθούν αρκετοί εργαζόμενοι στο χώρο εκεί. Φυσικά, αν περισσεύουν και κάποιοι, γιατί σας είπα και αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πράγματι με προσωπικό ασφαλείας δουλεύουμε. Κύριε Γοραστέ, όταν λέμε συγχωνεύσεις λίγο έτσι για να... Τι εννοούμε για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Συγχωνεύσεις κλινικών, όταν λέμε, τι σημαίνει αυτό? Συγχωνεύσεις κλινικών σημαίνει ότι δεν είναι η κλινική αυτόνομη όπως τη γνωρίζαν παλιά. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο κλινική, καρδιολογική ή μόνο γυναικολογική. Συλλειτουργεί μαζί με μία άλλη κλινική. Όχι, καρδιολογική. Αυτή τη στιγμή... Τυχαία, να σας πω, αυτή τη στιγμή η Ορειλά κλινική, ναι, η ουρολογική κλινική, ναι, και η οφθαλμολογική κλινική, τρεις κλινικές λειτουργούν σε μία κλινική. Συλλειτουργούν. Δηλαδή, το προσωπικό είναι, το νοσηλευτικό θα μιλήσω, ότι είναι το κοινό προσωπικό για όλες αυτές τις παθήσεις. Μάλιστα, σε αυτές τις κλινικές παλιά... πηγαίνει ένα συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ παλιότερα υπήρχε το κάθε τμήμα για να σας... δικό του προσωπικό. Για να σας αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, για να λειτουργήσουν αυτά τα τρία τμήματα θα χρειαζόμαστε περίπου 40 νοσηλευτές, 35 με 40 νοσηλευτές, ενώ από τη τσιμή με 12 νοσηλευτές το πολύ τα βγάζουμε εις πέρας. Εξοικονομούμε έτσι κατευθείαν 30 νοσηλευτές. Άρα δηλαδή ο νοσηλευτής της ουρολογικής, μόλις τελειώσει τη δουλειά του στην ουρολογική, πετάγεται στην ουρολογική. Όχι, είναι στο ίδιο τμήμα. Έχουν μεταφερθεί και από το τμήμα τους. Έχει γίνει αναστολή του χώρου εκείνου, συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Στον ίδιο χώρο. Η συστέγαση είναι και στον ίδιο χώρο. Μάλιστα. Στον ένα θάλαμο βλέπουμε ουρολογικά περιστατικά, στον άλλον θάλαμο οφθαλμολογικά, στον άλλον ορειλά. Αυτό σημαίνει συλλειτουργία κλινικών. Κύριε Γοραστέ, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Σε μια νέα υγειονομική δομή στην ίδρυση του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων προχώρησε ο Δήμος Σερών, του πρώτου πανελλαδικά κέντρου σε πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Σωτηρία Πάνου και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελο Βάκαλο. Σε μια νέα υγειονομική δομή στην ίδρυση του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων προχώρησε ο Δήμος Σερών με στόχο να παρέχει σε όλους τους δημότες υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας, καθώς και δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις σε πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για τη δημιουργία του πρώτου πανελλαδικά κέντρου και παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Σερών, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Σωτηρία Πάνου και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελο Βάκαλο. Ενώ η λειτουργία του αναμένεται στον ερχόμενο μήνα σε ένα πλήρες εξοπλισμένο χώρο στο ανακαινισμένο κτίριο του κληροδοτήματος Αποστολίδη στην Οδό Μεραρχίας 94. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα τη νέα υγειονομική δομή που δημιουργήσαμε στον Δήμο Σερών, το πρώτο κέντρο πρόληψης νοσημάτων που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα. Με το κέντρο πρόληψης νοσημάτων ο Δήμος μας για πρώτη φορά θα παρέχει στους δημότες μας υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας και δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις στους κοινωνικά ευπαθείς συμπολίτες μας. Υλοποιούμε με αυτόν τον τρόπο ένα στόχο και μια δέσμευση που θέσαμε προεκλογικά για έναν αλληλέγγυο Δήμο, για έναν Δήμο που απλώνει ένα ευρύ δίκτυο προστασίας σε όλους όσους το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τα καθήκοντα στο Δήμο μας να δώσουμε λύσεις σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενέστερες συμπολίτες μας και που δεν είναι άλλο από την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Βάσει του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει στη χώρα από το 2003 αλλά δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς όσο θα έπρεπε από τους Δήμους, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κέντρο προληπτικής υγείας.
οι επίπονες και επίμονες προσπάθειές μας έδωσαν καρπούς και πλέον 2 χρόνια μετά το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Το κέντρο πρόληψης νοσημάτων του Δήμου Σερών θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του επόμενου μήνα σε έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και ένα πλήρως και πλήρως εξοπλισμένο στο κληροδότημα του Αποστολίδη, σε ένα κτίριο Στολίδη στην οδό Μεραρχίας 94. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας, την κυρία Σωτηρία Πάνου, και όλους αυτούς τους συνεργάτες του Δήμου και ανθρώπους που εργάστηκαν για να λάβει σάρκα και οστά η νέα αυτή κοινωνική δομή. Το Κέντρο Υγείας και Πρόνοιας θα προσφέρει δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, έκδοση κάρτας υγείας σε ηλεκτρονική μορφή για όλους τους δημότες και σε έντυπη μορφή για τις ευπαθείς ομάδες, αξιοποίηση επαγγελματιών υγείας του τόπου μας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, ανέφερε η Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου. Περίπου 2.500 δημότες του Δήμου Σερών θα μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα αυτή παροχή υγείας. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν ήταν ενταγμένες στο σύστημα υγείας πρόνοιας στο ΝΟΤΑ, από αυτή τη στιγμή ενεργοποιούνται για πρώτη φορά στις ΣΕΡΕΣ και σε όλη τη χώρα μέσα από το Δήμο, μέσα από την ίδρυση αυτού του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων. Θέλω να διευκρινίσω, για να μην υπάρχει σύγχυση, ότι δεν πρόκειται για ΚΕΠ υγείας. Απλά το ΚΕΠ υγείας συστεγάζεται στον ίδιο χώρο, στο κληροδότημα Αποστολίδη. Ο Δημότης, ο οποίος δεν είχε μέχρι σήμερα την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε έναν ιδιώτη γιατρό για να κάνει κάποιες εξετάσεις, θα μπορεί με αυτή την κάρτα υγείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να επιλέξει όποιον ιδιώτη γιατρό θέλει και να απευθυνθεί σε αυτόν. Ήδη θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος Σερών έχει συμβασιοποιήσει 2 γιατρούς, 2 ειδικότητες, γιατρούς από εδώ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερών, και μέσω του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων μας δίνεται η ειδικότητα να απασχολήσουμε μέχρι 7 ειδικότητες ιατρών. Το έργο αυτό φυσικά δεν αντίκειται σε κανέναν ιδιώτη και σε κανέναν δημόσιο φορέα. Απλά έρχεται να προσφέρει στην ισότιμη πρόσβαση όλων των δημοτών στις υπηρεσίες υγείας και στις ιδιωτικές, ώστε να έχουν όλοι μία ενιαία πρόσβαση και κάλυψη όσον αφορά τις ιατρικές τους υπηρεσίες. Από το 2019, ο Δήμος Σερών, η νέα Δημοτική Αρχή, προχώρησε στην ανίχνευση όλων των αναγκών υγείας του πληθυσμού μας, καταγράφοντας τις ανάγκες των ωφελούμενων που υπήρχαν στα κέντρα κοινότητας, περί των 2.500 δημοτών μιλάμε, είναι ο αριθμός συνολικά μέσα στον Δήμο Σερών, προχώρησε αυτή την ανίχνευση αναγκών υγείας, στη συνέχεια προχώρησε στην ανίχνευση για την δυνατότητα δημιουργίας υποδομών υγείας από τους Δήμους και σήμερα, 2 χρόνια μετά, φτάσαμε στην ανάπτυξη αυτής της δομής υγείας, η οποία, όπως σας είπα, δεν λειτουργεί σε κανέναν άλλον Δήμο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, διαμέσου του Προέδρου του, Άγγελου Βάκαλου, συνεχάρει το Δήμο για αυτή την πρωτοβουλία και δηλώνει αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, καθώς πρόκειται για ένα έργο που δεν αντίκειται στα συμφέροντα των ιδιωτών και του δημοσίου. Αντιθέτως, λειτουργεί συμπληρωματικά. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι περίμενα ότι θα υλοποιήσουν αυτή το όνειρο που είχε ο Δήμος Σερών. Βλέπω όμως ότι ήδη σχεδόν έχει υλοποιηθεί και σε λίγες μέρες θα αρχίσει να λειτουργεί. Συγχαίρομαι το Δήμο για την προσπάθεια που κατέβαλε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το έργο, το οποίο θα συνεχίσουμε να το συμπαραστηκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Μερικά πράγματα μπορούν πάντα να βελτιωθούν, θα δίνουμε τις υποδείξεις μας. Παραδείγματος χάρη, η ηλεκτρονική κάρτα υγείας θα πρέπει να διασυνδεθεί με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, την κρατική που θα έχει ο κάθε Έλληνας, και αυτά είναι τεχνικά θέματα που θα τα λύσουν οι ειδικοί. Θα ήθελα να πω 2 πράγματα που τα οποία δεν θα είναι αυτό το κέντρο. Πρώτον, αυτό το κέντρο δεν θα είναι σε αντίθεση και αντίπραξη με τις κρατικές δομές υγείας, με τα κέντρα υγείας των Σερών, της περιφέρειας και το παιδί εδώ και το τόμι των Σερών, διότι αυτά απλώς δεν επαρκούν. Τα κενά που αφήνουν αυτά, μερικά από τα σπουδαιότερα κενά θα τα καλύψει ο Δήμος. Επομένως,
χρειάζεται και μια συνεργασία και με τις κρατικές δομές υγείας, την οποία πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να την έχουμε. Και δεύτερον, δεν έρχεται σε αντίθεση ούτε με τους ιδιώτες γιατρούς, διότι παρέχει η ευκαιρία να έχουν μια καλύτερη φροντίδα υγείας σε άτομα που αλλιώς δεν θα την είχαν, απλώς δεν θα την είχαν, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Παρατάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, με τους λογιστές να βρίσκονται στα όρια τους, καθώς εκπνέει η προθεσμία και οι δηλώσεις γίνονται με δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, καθώς είναι σημαντική η φυσική παρουσία του ατόμου ή του εταίρου για την υποβολή της δήλωσης. Παρατάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τον κόσμο ότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη. Όσοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους, να αποτανθούν στο λογιστή φοροτέχνη, να κλείσουν ένα ραντεβού για να γίνει η δήλωσή τους. Στα όρια τους έχουν φτάσει λογιστές φοροτέχνες, όπως δήλωσε ο κύριος Βενέτης, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις φτάνουν στο τέλος. Οι φορολογικές δηλώσεις σιγά σιγά πλησιάζουν προς το τέλος. Όλοι οι συνάδελφοι, λογιστές φοροτέχνες και όσοι ασχολούνται με το επάγγελμα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στα κάγκελα. Είμαστε 7 μέρες στις 7 στην εβδομάδα μέσα στα γραφεία μας για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Προθεσμίες τις οποίες δεν ευθυνόμαστε καθόλου. Να μην ξεχάσουμε φέτος ότι οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ανοίξει στις 27 Πέμπτου και ότι το σύστημα για να μπορέσουμε να τραβήξουμε κάποια δεδομένα, όπως ήταν οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, έχει ανοίξει στον 7ο, ενημερώθηκε. Άρα κάποιες δηλώσεις για να είναι ορθά συμπληρωμένες χρειάστηκε να τις κάνουμε για δεύτερη φορά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις άλλες εργασίες που είχαμε, όπως για να καθορίσουμε τα μισθώματα που έχουμε εισπράξει οι συμπολίτες μας, οι φορολογούμενοι. Καθότι υπήρξαν κάποιες μειώσεις, υπήρξαν κάποιες εκπτώσεις για το 2020, οπότε έπρεπε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη για τα σωστά, να συμπληρώσουμε σωστά τη δήλωση για τα ενίκια που εισπράξαν. Οι δηλώσεις γίνονται με δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, καθώς είναι σημαντική η φυσική παρουσία του ατόμου ή του εταίρου για την υποβολή της δήλωσης. Τόνισε πως οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 4 μήνες. Όπως και πέρυσι, οι δηλώσεις γίνονται με κάποια δυσκολία, γιατί η φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή του εταίρου για την υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη για να ξέρουμε ότι είναι σωστή η δήλωση, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως παλιά που μας υπογράφαν το χαρτί. Αυτό είναι ένα θέμα του Υπουργείου που πρέπει να το δει. Οι δηλώσεις πρέπει να ανοίγουν το Φλεβάρι, να κρατάνε για 4 μήνες. Σημείωσε ότι όσοι ξέχασαν να κάνουν φορολογική δήλωση το 2015 ήδη εξετάζεται από την εφορία και θα τους έρθει το εκαθαριστικό. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορά στους συμπολίτες μας που για κάποιον λόγο ξεχάσαν να κάνουν φορολογική δήλωση το 2015. Αυτή τη στιγμή η εφορία ήδη επεξεργάζεται και ήδη θα λάβουν κάποια μπιλετάκια που είναι το εκαθαριστικό που λέμε, ο προσδιορισμός φόρου, διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, που κατά προσέγγιση με πληροφορίες που έχει εφορία από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, από τις πιστωτικές κάρτες, από τη ΔΕΗ που έχουμε στο σπίτι μας, από την κινητή τηλεφωνία που έχουμε στο όνομά μας, να μας προσδιορίσει ένα εισόδημα και θα μας δώσει την προθεσμία ενός μηνός, 30 μέρες, για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε. Όσο αφορά τον ένφια, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν 2 δόσεις ταυτόχρονα. Το ίδιο θα προκύψει και για τον ένφια. Δηλαδή, όποια νομικά πρόσωπα δεν έχουν καταθέσει και δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στον ένφια, θα τα προσδιορίσει με την Τράπεζα Πληροφοριών και με τις διασταυρώσεις που έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα τα δούμε στην πράξη όσον ούπο θα έρχονται. Αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβρη, μέχρι τις 31 μάλλον του μηνός και μέχρι τις 10 του μηνός, οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν, που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και είναι χρεωστικοί, πρέπει να πληρώσουν 2 δόσεις ταυτόχρονα. Δεν θα πληρώσουν τη δόση του 7ου και του 8ου χωρίς καμία προσαύξηση. Από εκεί και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, θα υπάρχουν κάποιες προσαυξήσεις. Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Όσοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι και τις 27 Αυγούστου που μας πέρασε, εδώ είναι μια μικροψυχία του Υπουργείου Οικονομικών, θα το δούμε πώς θα πάει, και πληρώσουν εφάπαξ τη φορολογική τους δήλωση, θα έχουν μια μείωση της τάξης του 3%. Τέλος, τόνισε ότι τον ΕΦΙΑ τον περιμένουν να βγει μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου. Και ό,τι αφορά που τα ερωτήματα πάρα πολλών ως επιτοπλίστων των μεγάλων σε ηλικία είναι τι θα γίνει με τον ΕΦΙΑ. Τον ΕΜΦΙΑ τον περιμένουμε να βγει μετά το Σεπτέμβρη. Μετά τις 15 του Σεπτέμβρη, να το διορθώσω. Ή για καλύτερα, μετά τις 20 με 25 Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουμε έτοιμο και την εκαθάριση το ΕΜΦΙΑ που θα πληρωθεί σε 6 ισόπωσες δόσεις. Δηλαδή θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει μέσα στο 2022. Για τα εβδομαδιαία, τα καθημερινά, για το μεσημεριανό, το πρωινό, για όλα όσα χρειάζεστε, Supermarket Kansas. Χοιρινή τηγανιά από ελληνικό κρέας ντόπιων παραγωγών, μόνο 4,30 το κιλό. Φέτα ποπολίπου, μόνο 6,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, το κιλό μόνο 4,88. Βρείτε το τυχερό κουπόνι στις πολυσυσκευασίες Παπαδοπούλου και κερδίστε ένα smartphone. Ακόμη, ρύζια αγρότοπος, όλη η κλασική σειρά, 30% πιο φθηνά. Και χυμή ήβη ενός λίτρου, 30% πιο φθηνά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα που χαρίζουν πόντους για να κερδίζετε ακόμα περισσότερες φορές 7 ευρώ έκπτωση. Στα Supermarket Kansas κερδίζουμε κάθε μέρα. Με εισακτέους ακόμη και από την Κρήτη καλύφθηκαν οι θέσεις στα 4 τμήματα του ΙΕΞΕΡΟΝ που φέτος για πρώτη φορά στελεχώνονται από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, το ΙΕΞΕΡΟΝ ανακοίνωσε τις 12 ειδικότητες για φέτος καθώς και τις ειδικότητες από την κατάταξη αποφύτων του ΕΠΑΛ. Καλύφθηκαν οι θέσεις στα 4 τμήματα που άνοιξε το ΙΕΞΕΡΟΝ για όσους φέτος θα έδιναν πανελλήνιες και θα δήλωναν στο μηχανογραφικό τους και τα ΙΕΚ. Για το κάθε τμήμα στις ΣΕΡΕΣ προκηρύχθηκαν 15 θέσεις, ωστόσο στο ΙΕΞΕΡΟΝ κάποια τμήματα έφτασαν και τους 18 επιτυχώντες. Πρόκειται για τις ειδικότητες. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας. Τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός αισθητικής μακιγιάζ. Δόθηκαν 15 θέσεις ήταν στα μηχανογραφικά, γέμισαν και τα 4 τμήματα και στο ένα μάλιστα εμφανίζονται 18 επιτυχώντες. Αρκετοί υποψήφοι κατάγονται από περιοχές εκτός ΣΕΡΟΝ, όπως Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής, Δράμα, Καβάλα, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, ακόμη και από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, εμφανίζονται επιτυχώντες και κατρατιζόμενοι από άλλες περιοχές. Οι υποψήφοι θα πρέπει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να προσέλθουν στο ΙΕΞΕΡΟΝ μεραρχίας 153 και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να ξεκινήσουν τη φίτηση στο τμήμα. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι 12 ειδικότητες για φέτος στο ΙΕΞΕΡΟΝ, οι οποίες περιλαμβάνουν 4 εξάμηνα με δωρεάν φίτηση και οι καταρτιζόμενοι αποκτούν δίπλωμα επίπεδου 5. Οι ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, τέχνη φωτογραφίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου, γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων, στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ. Αλλαγές στην πρακτική άσκηση ανακοίνωσε φέτος το Υπουργείο, καθώς υπάρχει αμοιβή για τους καταρτιζόμενους. Οι αλλαγές είναι ότι η αμοιβή δύναται, μεταφέρω ακριβώς όπως το λέει, να είναι αμοιβόμενη. Αυτή θα είναι από εθνικούς πόρους ή από προγράμματα ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα αλλάζει και το καθεστώς της ασφαλιστικής κάλυψης και από το κράτος, να το πούμε πολύ απλά, το 1% που ασφαλίζαμε τους καταρτιζόμενους περνάει στον εργοδότη. Επομένως τώρα ο εργοδότης θα πληρώνει το ασφάλιστρο. Ακριβώς, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο εργοδότης θα βαρύνεται μόνο με το 1% της ασφαλιστικής κάλυψης. Η αμοιβόμενη πρακτική, η αμοιβή θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής και εφόσον όλα πάνε καλά. Και εφόσον, όπως το αναφέρει το ΦΕΚ, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Θεωρούμε ότι θα υπάρχουν. Άνοιξε όμως και η διαδικασία για την πιστοποίηση όσων ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και την πρακτική τους άσκηση. Όσοι έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα και έχουν ολοκληρώσει και την πρακτική τους, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 20 του Σεπτέμβρη να υποβάλουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΕ αίτηση για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πιστοποίησης. Να υπενθυμίσω
ότι αυτή η διαδικασία είναι, η επιτυχία μάλλον σε αυτή τη διαδικασία είναι αυτή που θα τους δώσει το δίπλωμα και το πτυχίο επίπεδου 5. Στο ΙΕΞΕΡΟΝ μπορούν από φέτος να φοιτήσουν μόνο για ένα έτος και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στις εξής ειδικότητες. Βοηθός βρεφών υπηκόμων, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, βοηθός φαρμακείου, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι επαγγελματικού λυκείου, έχοντας πτυχίο σε ειδικότητα συναφής με αυτές που υπάρχουν στα ΙΕΚ, μπορεί να έρθει και να υποβάλει τα χαρτιά, δεν θα κάνει ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλει χαρτιά στο εκάστοτε ΙΕΚ, συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Σερών, για να φοιτήσει κατευθείαν και να γραφτεί στο ΓΑΜΑ εξάμηνο. Άρα θα κάνει ένα έτος σπουδών και θα ολοκληρώσει, συν την πρακτική φυσικά. Οι αιτήσεις για κατάταξη είναι από τις 1 μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη και στο ΙΕΚ Σερών υπάρχουν 8 ειδικότητες. Αν υπάρχουν λοιπόν απόφοιτοι ΕΠΑΛ που έχουν πτυχίο σε κάποιες από αυτές τις ειδικότητες που θα πούμε τώρα, μπορούν να έρθουν και να υποβάλουν τα χαρτιά τους για να μπουν κατευθείαν στο ΓΑΜΑ εξάμηνο. Οι ειδικότητες αυτές είναι βοηθός βρεφών υπηκόμων, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, βοηθός φαρμακείου, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης και τουριστικών μονάδων. Τα νέα Babylino Pants έρχονται με πιστοποιήσεις από τους ειδικούς. Την Άννα, επαγγελματία στο γύρω-γύρω όλη μέρα. Τον Κωνσταντίνο που μελετά τον βαθύ ύπνο. Αλλά και τους γονείς του που τον απολαμβάνουν χωρίς διακοπές. Γιατί οι μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν ασύγκριτα σταθερή εφαρμογή, έξτρα απορροφητικότητα και τη στεγνότητα που χρειάζεται ακόμη και μετά από πολύ ωρή χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Με τους φοιτητές να έχουν καταφτάσει στην πόλη των Σερών, ξεκίνησε και η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης τους. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά, σύμφωνα με τον μεσίτη Ιωάννη Δήμου. Άρχισαν εδώ και 15 ημέρες αναζήτηση της φοιτητικής κατοικίας, σύμφωνα με τον μεσίτη κύριο Γιάννη Δήμου, από τους περσινούς πρωτοετούς φοιτητές, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω κορονοϊού. Έχει ξεκινήσει η κίνηση εδώ και 15 μέρες περίπου, θα έλεγα. Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και αυτό γιατί υπήρχαν οι περσινοί πρωτοετής, φέτος δεύτερο έτος, που είχαν ξενικιάσει λόγω COVID. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετοί σίγουροι δηλαδή φοιτητές δεύτερης χρονιάς να έχουν βρει σπίτι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο κύριος Δήμου σημείωσε πως μετά την ανακοίνωση των βάσεων ξεκίνησαν και οι νέοι φοιτητές την αναζήτηση, καθώς τόνισε ότι τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι λίγα, ενώ η ζήτηση είναι μεγάλη. Βέβαια και με την ανακοίνωση ήδη ξεκίνησαν και οι καινούργοι πρωτοετής, που σημαίνει ότι ενώ δεν έχουμε πάρα πολλά σπίτια σε σχέση με πέρυσι ή τις προηγούμενες χρονιές, βλέπουμε να υπάρχει μία έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των φοιτητών για την αναζήτηση κατοικίας. Επίσης έκανε λόγο και για το 35% των νέων εισακτέων, οι οποίοι δεν θα έρθουν στην πόλη των Σερών για να μείνουν. Εντάξει, αυτό το οποίο έχουμε δει και έχουμε διαβάσει είναι ότι περίπου το 35% των φετινών εισακτέων δεν θα έρθουν. Αυτό αντιστοιχεί περίπου γύρω στους 200 με 250 φοιτητές. Αν λάβουμε όμως υπόψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι από τις γύρω πόλεις και ενδεχομένως κάποιοι δεν νοικιάζανε σπίτια, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ αρνητικό συμβάν, όχι ότι είναι και θετικό. Τα πρώτα δείγματα ενοικίασης είναι θετικά, αλλά ο κύριος Δήμου τονίζει πως στο τέλος Σεπτεμβρίου θα δουν τα αποτελέσματα. Θα δούμε βέβαια στο τέλος Σεπτεμβρίου το πόσοι φοιτητές πραγματικά θα έρθουν στην πόλη για να αναζητήσουν κατοικία και να νοικιάσουν και να μείνουν εδώ στην πόλη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι επιγεωρίζονται κιόλας από τις σκανδιναβικές πόλεις. Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολλοί φοιτητές. Όλοι αυτοί δεν νοικιάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα το δούμε τέλος Σεπτεμβρίου. Τα πρώτα δείγματα όμως είναι θετικά. Οι τιμές στα ακίνητα έχουν αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και όσον αφορά τις τιμές δηλαδή των ενοικίων, βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση μικρή, θα έλεγα, έως και μεγάλη, ανάλογα με το πού είναι το ακίνητο, τι παροχές έχει, αν είναι επιπλωμένο ή όχι, ή αν έχει θέρμανση ατομική ή κλιματιστικό, σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές. Τέλος, ο κύριος Δήμου τόνισε πως υπάρχουν διαμερίσματα που ξεκινάνε από 150 έως 160 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ το μήνα. Εξαρτάται το διαμέρισμα
από την κατάσταση του διαμερίσματος, σε ποια θέση βρίσκεται και πόσο κεντρικά είναι και βεβαίως τι παρέχει το διαμέρισμα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν σπίτια για όλες τις τσέπες. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος θέλει ένα οικονομικό ενιαίο χώρο με 150-160 ευρώ μπορεί να βρει, αλλά υπάρχουν και ακίνητα τα οποία προσεγγίζουν τα δίχωρα και στα 300 ευρώ, φουλ επιπλωμένα με ατομική θέρμανση, φυσικό, πετρέλαιο ή τηλεθέρμανση. Για ασφαλή προστασία που δεν κουράζει, μάσκες προσώπου μίας χρήσεως μέγα, εξαιρετικά υψηλής προστασίας. Με τρία στρώματα που εξασφαλίζουν άριστο φιλτράρισμα, ενώ επιτρέπουν άνετη αναπνοή. Με απαλά υφασμάτινα πλαϊνά, πιστοποιημένες για απουσία βλαβερών ουσιών. Οι μόνες διαθέσιμες σε τρία μεγέθη. Φορέστε σωστά για αποτελεσματική προστασία. Μάσκες προσώπου υψηλής προστασίας Μέγα, σχεδιασμένες για την ασφάλειά σας. Άρχισαν οι αιτήσεις για τους εθελοντές πυροσβέστες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν όσοι το επιθυμούν, καθώς οι αιτήσεις ξεκίνησαν. Πιο συγκεκριμένα, την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες ηλικίας 18 έως 55 ετών ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν πιστοποιημένη γνώση ελληνικών. Κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να κάνει κάποιος αίτηση για εθελοντή πυροσβέστη. Αυτά τα προσόντα, ας πούμε, που πρέπει να έχει, πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 55 ετών, να είναι Έλληνας πολίτης ή να μείνει τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα, να μην διώκεται για κάποια αδικήματα και να έχει τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στους εθελοντές είναι. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας φέρουν τώρα αυτοί που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες είναι τα εξής: δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του απολυτήριου του τίτλου σπουδών, είπαμε τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, φωτοαντίγραφο ταυτότητας, ένα χαρτί που να φαίνεται το αφημί του, μία υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει, που δηλώνει κάποια πράγματα ότι δεν διώκεται, ότι είναι Έλληνας πολίτης, ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Και μετά, πολύ σημαντικό, τρεις βεβαιώσεις από γιατρούς, γιατί πρέπει να πιστοποιηθεί και η καλή υγεία του. Αυτές οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας και πέραν από τους εξής γιατρούς: από ένα παθολόγο, από έναν καρδιολόγο με καρδιογράφημα και από ένα ψυχίατρο. Επίσης, πρέπει να μας φέρει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί η ομάδα αίματός του για να το έχουμε στο αρχείο μας. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά λοιπόν που χρειάζεται να μας φέρουν και στη συνέχεια, αφού μας φέρουν τα δικαιολογητικά, συμπληρώνουν και την αίτηση προς την υπηρεσία μας για να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Όπως σημείωσε ο κύριος Καρός, οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Είναι πάγια η διαταγή. Κάθε χρόνο οι αιτήσεις για εθελοντές πυροσβέστες γίνονται από 1 Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και έχουν το χρονικό περιθώριο να κλείσουν τα ραντεβού για τους γιατρούς στα νοσοκομεία, γιατί ξέρουμε και λόγω των συνθηκών είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή το δύσκολο το κομμάτι είναι να κλείσεις τα ραντεβού, να πάρεις τις βεβαιώσεις των γιατρών. Η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών απαρτίζεται από. Εν συνεχεία, αφού κάνουν την αίτηση, στέλνουμε τα στοιχεία όλο στο αρχηγείο των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών και κάθε χρόνο γίνεται ένα σχολείο εκπαίδευσης εθελοντών πυροσβεστών στην έδρα της κάθε υπηρεσίας που περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για εξοικείωση των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου. Εφόσον τώρα, το οποίο 120 ώρες είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, εφόσον τώρα παρακολουθήσουν συνεπώς το πρόγραμμα, υποβάλλονται σε κάποιες εξετάσεις και εφόσον περάσουν τις εξετάσεις αυτές, ονομάζονται εθελοντές πυροσβέστες. Αυτή είναι η διαδικασία. Το ενδιαφέρον των ΣΕΡΕΑΝ είναι μεγάλο, ακόμα και από πέρυσι, όπου η εκπαίδευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω COVID. Ειδικά πέρσι είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση πολιτών για να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Βέβαια, η σχολή δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, το σχολείο λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκε. Φέτος, το αρχηγείο έβγαλε μία διαταγή. Όλοι αυτοί οι πολίτες που προσήλθαν πέρσι για να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες μπορούν μόνο να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να ξαναγίνουν, μόνο με μία απλή αίτηση, χωρίς να φέρουν λοιπά δικαιολογητικά, αλλά και λόγω των πυρκαγιών που είχαμε φέτος και όλων αυτών των εξελίξεων, ειδικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, παρατήρησα μία μεγάλη, εισρωή πολιτών,
που ερχόταν στην υπηρεσία έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Οπότε και από πέρσι είχαμε πολλές αιτήσεις, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους για να γίνουν και φέτος. Και φέτος πάλι έχουμε αρκετές αιτήσεις στα χέρια μας για πολίτες που ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Τέλος, ο πυρονόμος τόνισε πως όλοι όσοι κάνουν αίτηση θα εκπαιδευτούν και όσοι καταφέρουν να παραμείνουν μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης θα γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Δεν υπάρχουν θέσεις για εθελοντές πυροσβέστες. Όσες είναι οι αιτήσεις, όλοι αυτοί εκπαιδεύονται. Όσοι μας κάνουν αίτηση θα εκπαιδευτούν. Τώρα από αυτούς, όσοι είναι συνεπείς στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και καταφέρουν να περάσουν τις εξετάσεις, θα γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Δεν υπάρχει αριθμός που να λέμε ότι θέλουμε μέχρι τόσους. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απόψινό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς που εργαστήκαμε γι' αυτό, καλό σας βράδυ.